Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάψε τα σενάρια και γράψε το δικό σου. Με δυνατό ΚΚΕ κάνε τη διαφορά. Αυτό είναι το σύνθημα των μαθητών φέτος που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΚΝΕ, των μαθητών που συζητάνε, που προβληματίζονται, που προετοιμάζουν και συμμετέχουν στα μαθητικά φεστιβάλ απ' άκρης άκρης σε όλη τη χώρα. Αυτά τα φεστιβάλ κάθε χρόνο είναι το ραντεβού, η συνάντηση όλων των μαθητών που προβληματίζονται, όλων των μαθητών που ονειρεύονται, που ψάχνονται και δεν το βάζουν κάτω. Των μαθητών που όλη τη χρονιά με το κεφάλι ψηλά αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, το δίκαιο των αιτημάτων τους. Και εδώ που ο καιρός πήγε να μας τα χαλάσει αλλά δεν τα κατάφερε τελικά, είναι μία η απάντηση που βγαίνει. Ότι θα τα καταφέρουμε και στις εκλογές που έχουμε μπροστά, αλλά και σε όλες τις μάχες που έχει να δώσει η νέα γενιά μπροστά σε όλη της τη ζωή. Γιατί έχει μια ζωή να ζήσει, έχει τελικά μια ζωή να κερδίσει και αυτό μπορεί να το καταφέρει μόνο μαζί με το ΚΚΕ, με τη συλλογική δράση και διεκδίκηση, με τον αγώνα ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Αυτός τελικά είναι και ο πραγματικός μονόδρομος για τους μαθητές και όχι αυτός που τους καλούν να βαδίσουν. Φέτος ήταν μία ακόμη χρονιά που μπορούμε να πούμε ότι και ακόμη πιο μαζικά οι μαθητές πραγματικά έκαναν τη διαφορά ήδη και έβαλαν τα γυαλιά σε πάρα πολλούς. Σε όλους αυτούς που νόμιζαν ότι θα τους βάλουν στο χέρι, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στους συνεργάτες της, όταν προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα έχοντας κάνει πραγματικά την κοροϊδία επιστήμη, με παραμύθια και κολπάκια να τους πείσουν ότι τα σχολεία ήταν από την αρχή όλα όμορφα και κανονικά στα σχολεία, ότι το νομοσχέδιο για το εξεταστικό είναι προς όφελός τους. Έβαλαν τα γυαλιά σε όλους αυτούς που πίστευαν ότι οι μαθητές θα κάτσουν στα αυγά τους, όλους αυτούς που πίστευαν ότι θα τους πιάσουν στον ύπνο και θα περάσουν ανενόχλητοι ένα τέτοιο νομοσχέδιο χωρίς να κουνηθεί φύλο. Έβαλαν τα γυαλιά στην κυβέρνηση που δεν διστάζει να φλωμώνει στο παπατζηλίκι τους μαθητές και τους γονείς τους για το ποιο είναι πραγματικά αυτό το σχολείο που διαμορφώνουν. Έβαλαν τα γυαλιά και σε όσους επιστράτευσαν την καταστολή, τα ΜΑΤ και τα μαθητοδικεία για να σταματήσουν οι μαθητές να αγωνίζονται. Εσείς, οι μαθητές πανελλαδικά και εδώ στο Περιστέρι, αποδείξατε ότι το σύνθημα «Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά», υλοποιείται καθημερινά μέσα στα σχολεία, μέσα στους δρόμους. Από την αρχή της χρονιάς, χιλιάδες μαθητές με μπροστάριδες στα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ μπήκανε μπροστά και οργάνωσαν την εναντίωση ενάντια στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου για ένα σχολείο, όπως λένε και στο σύνθημά τους, που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Τα μέλη της ΚΝΕ, μαζί με αρκετούς, με εκατοντάδες πρωτοπόρους αγωνιστές μαθητές, έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ακόμα και χτες υποβροχή σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε τα μαθητικά συμβούλια να παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις, να στέκονται αγωνιστικά απέναντι στο νομοσχέδιο, να οργανώνεται ο αγώνας των μαθητών, να συντονίζεται τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αυτή τη μαχητική αγωνιστική στάση των μελών και φίλων της ΚΝΕ, αποκινούμε τους γονείς, αποκινούμε τους αγωνιστές καθηγητές τους, οφείλεται και το γεγονός ότι πραγματικά δεν πιάστηκαν στον ύπνο. Πραγματοποιήθηκαν φέτος οι περισσότερες και οι πιο μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων, και ας μην έγιναν πολύ γνωστές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγιναν καταλήψεις, πορείες σε δεκάδες σχολεία, σε εκατοντάδες σχολεία, σε δεκάδες πόλεις. Συζήτησαν και πήραν αγωνιστικές αποφάσεις σε εκατοντάδες πενταμελή και δεκαπενταμελή. Φτιάχτηκαν νέες συντονιστικές επιτροπές, εκεί που δεν υπήρχαν, όπως και εδώ στα δυτικά προάστια της Αθήνας, στο Ήλιον και στην Πετρούπολη. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το νομοσχέδιο για σχολείο με περισσότερες εξετάσεις και λιγότερη γνώση, ανακοινώθηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2018 από τον Υπουργό Παιδείας Γαβρόγλου και σήμερα, 6 μήνες μετά, ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
η κατά τα άλλα διαφορετική από τις προηγούμενες που είχαμε γνωρίσει της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έτσι αυτό αποκαλείται, μεθοδεύει την ψήφιση του νομοσχεδίου μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα, μάλλον τη Μεγάλη Τετάρτη με τα σχολεία κλειστά. Φανταζόμαστε ότι οι φροντιστηριάρχες δεν θα ξεχάσουν να ανάψουν μία λαμπάδα στον πόη του Υπουργού και της κυβέρνησης. Τέτοιοι ήταν, τέτοιοι είναι. Αφού κάνουν ότι δεν ακούνε όλη τη χρονιά τη φωνή των μαθητών που αγωνίζονται, που βροντοφωνάζουν το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί, αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει αρνηθεί 2 φορές να συναντηθεί με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας που εκπροσωπεί εκατοντάδες σχολεία της Αττικής, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που αφορά τα σχολεία με τους μαθητές να είναι στις διακοπές. Δεν πρωτοτυπεί βέβαια. Κάπως έτσι το είχε ξανακάνει ψηφίζοντας άλλα νομοσχέδια μέσα στο καλοκαίρι, με εμβληματική βεβαίως στιγμή την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου πριν κάποια χρόνια παραμονές 15 Αύγουστου. Αυτή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ το ξεβροστιάζει πραγματικά σε όλο το λαό. Αν το νομοσχέδιο ήταν προς όφελος των μαθητών, γιατί το φέρνει προς ψήφιση στη ζούλα, στα κλεφτά? Αν το νομοσχέδιο ήταν προς όφελος των μαθητών, γιατί πανηγυρίζουν τα φροντιστήρια και οι μαθητές είναι όλη τη χρονιά στο δρόμο? Αν το φροντιστήριο ήταν αν το νομοσχέδιο ήταν προς όφελος των μαθητών, γιατί τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας με πρώτο και καλύτερο τον Υπουργό Γαβρόγλου δεν έχουν αφήσει εκπομπή για εκπομπή να λένε στους μαθητές όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε, δεν το έχετε καταλάβει καλά, πρέπει να σας το εξηγήσουμε, προσπαθώντας μάλιστα να πείσουν ότι είναι για το καλό των μαθητών και οι περισσότερες εξετάσεις και η λιγότερη γνώση, τα περισσότερα έξοδα για τις λαϊκές οικογένειες που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο? Η απάντηση είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις ανάγκες τις μορφωτικές των μαθητών των οικογενειών τους. Είναι κόντρα στις ανάγκες μας η δική σας νόμη, όπως λέει και ένα μαθητικό σύνθημα. Τι στάση κρατάνε για αυτό το νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία? Επί της ουσίας συμφωνούνε. Γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παιδεία. Είναι συνέχεια των δικών τους πολιτικών του σχολείου που ήδη έχουν φτιάξει για τους μαθητές. Λένε και ξαναλένε ότι το κράτος έχει συνέχεια και όπως όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, έτσι και εδώ εξασφαλίζουν και δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο. Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία λέει και πολύ κακό για το τίποτα έγινε τελικά με το νομοσχέδιο. Τίποτα δηλαδή είναι για τη Νέα Δημοκρατία τα περισσότερα βάρη που φορτώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις πλάτες των μαθητών και των γονιών τους. Αν κάτι ακόμα, εκτός από το να ξεμπροστιάζεται η κυβέρνηση, έδειξαν οι αγώνες της φετινής χρονιάς, είναι ότι μόνο ο συλλογικός, ο οργανωμένος, ο μαζικός αγώνας, ο αγώνας που θέτει στο προσκήνιο πραγματικά δίκαια και σύγχρονα αιτήματα, ο αγώνας που δεν μπαζαρεύει, δηλαδή ο αγώνας που δεν μπορεί να τον βάλει στο χέρι καμία κυβέρνηση, αυτός ο αγώνας είναι που και μπορεί να συσπυρώνει δυνάμεις και μπορεί να έχει αποτελέσματα. Να καθυστερεί, να βάζει εμπόδια, ακόμα και να έχει κατακτήσεις που ανακουφίζουν τους μαθητές, τις οικογένειές τους, όπως πριν λίγο καιρό και μετά από την αποφασιστική διεκδίκηση των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων δεν πέρασε η υπουργική απόφαση που θα τα υποβάθμιζε περαιτέρω. Και πρέπει αυτός ο αγώνας να συνεχιστεί, τόσο για να μην κατατεθεί, όσο και για να μην ψηφιστεί, αν τολμήσουν να το φέρουν στη Βουλή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μαθητές έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες μπροστά τους και πολλούς λόγους ταυτόχρονα για να κάνουν τη διαφορά. Οι εξελίξεις στην παιδεία είναι ένας τέτοιος λόγος που επιβεβαιώνει την ανάγκη σήμερα να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ με χιλιάδες νεανικές ψήφους. Αυτές οι χιλιάδες των μαθητών 17 και 18 χρονών Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου να τιμωρήσουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να τιμωρήσουν τα άλλα κόμματα που στηρίζουν την ίδια πολιτική και να αναδείξουν το κουκουέ πιο δυνατό, πιο ισχυρό την επόμενη μέρα. Οι μαθητές ήδη, και το ξέρουμε καλά, αναγνωρίζουν το ΚΚΕ ως το μόνο κόμμα που ήταν, είναι και θα είναι συμπαραστάτης τους στον δίκαιο αγώνα τους για το σχολείο και τη ζωή που τους αξίζει. Και οι μαθητές μπορούν να στείλουν μήνυμα με την ψήφο τους. Η ψήφος τους μετράει, την ψήφο τους θα την ακούσουν
Και αυτή η πρώτη ψήφος, εμείς λέμε ότι και μπορεί και πρέπει να είναι κόκκινη. Βεβαίως, δεν μπορεί να μην είναι κριτήριο όλη η ζωή του μαθητή, το μέλλον του. Δεν θα ψηφίσουν μία από τα ίδια οι μαθητές. Δεν θα ψηφίσουν την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που κάνουν χειρότερο το σχολείο, τη ζωή και το μέλλον τους. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τους χαριστούν. Θα δώσουν μία απάντηση σε όλους αυτούς που ψάχνουν να βρούνε τι λέει η νεολαία. Ακούτε στα γκάλοπ, δεν απαντάνε, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν είμαστε σίγουροι τι θα βγάλει η κάλπη της νεολαίας. Την ψάχνουν αυτήν και στις έρευνες και σε διάφορα γκάλοπ. Πρέπει να πάρουν ένα δυνατό μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα μπορούμε να πούμε ότι έχει σταλεί. Και είναι αυτό που έστειλαν την Τετάρτη χιλιάδες φοιτητές και σπουδαστές σε όλη τη χώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Όπου οι πασπουδαστικοί, το ψηφοδέλτιο που συμμετέχουν τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, είναι ξανά δεύτερη δύναμη με πάνω από 20% και η μόνη δύναμη μέσα στα πανεπιστήμια με καθαρή άνοδο σε ψήφους και ποσοστά. Φίλες και φίλοι, πολλές φορές είμαστε σίγουροι ότι και στο σχολείο, εσείς οι μαθητές, ακούτε άλλα παιδιά να λένε «Δεν με αφορά η πολιτική, δεν με αφορούν τα κόμματα». Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τους δώσουμε ένα δίκιο. Πρέπει να τους δώσουμε ένα δίκιο να τους δημιουργεί αποστροφή η πολιτική. Αυτοί δηλαδή που έχουν ζήσει και που καταλαβαίνουν και που ταυτίζεται συνήθως με τα αντιλαϊκά μέτρα, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, την εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων, το χτίσιμο καριέρας. Δηλαδή όλα όσα βλέπουν, όλα όσα βλέπουν ότι κυριαρχούν, την πολιτική αυτήν, αυτά τα κόμματα που έχουν γνωρίσει την κυβερνητική εξουσία, αυτά υπηρετούν τους λίγους, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και δικαιολογημένα δημιουργούν δυσαρέσκεια έως και απέχθεια. Πρέπει όμως να ζυγίσουν καλά ότι στην κοινωνία εκτός από τους λίγους που αυγαταίνουν τα κέρδη τους υπάρχουν και πολλοί. Όλοι αυτοί, εμείς δηλαδή, που οι στόχοι, τα συμφέροντά μας δεν μπορούν να συμβιβαστούν με αυτά των εκμεταλλευτών. Και επειδή όλους μας αφορά πώς θα κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, πώς θα παλέψουμε και θα κατακτήσουμε μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, τελικά όλους μας αφορά η πολιτική, δηλαδή πώς θα βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική υπέρ των λίγων, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων. Αυτή την πολιτική που αποστρέφεται η πλειοψηφία της νεολαίας, μπορεί να δεχτεί αυτή η πολιτική ένα ισχυρό πλήγμα, ένα χτύπημα, αν συναντηθεί με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ αποδεδειγμένα μπορεί να γίνει πραγματική διαφορά. Το βλέπει νομίζουμε και ο καθένας από την πείρα του. Είναι ίδια τα μέλη της ΚΝΕ μέσα στα σχολεία που ενημερώνουν, οργανώνουν τη διεκδίκηση, την αλληλεγγύη σε όποιον το έχει ανάγκη, τον αγώνα απομόνωσης των χρυσαυγητών, με τους καθηγητές, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν και από άλλα κόμματα, που έχουν αναλάβει να κάνουν το μυαλό των μαθητών κοιμά, να κάνουν το μαύρο άσπρο, να ταυτίζουν τον κομμουνισμό με τον φασισμό, να λένε έξω η ΚΝΕ, γιατί άμα μπει η ΚΝΕ θα πρέπει μετά να έρθει και η Χρυσή Αυγή. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο το ΚΚΕ που στήριξε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για το σχολείο τους με το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που τα αιτήματά τους όχι μόνο δεν τα ακούνε αλλά τα αντιμετωπίζουν εχθρικά, ότι δεν γίνονται, ότι είναι ουτοπία το σύνθημα «Θέλουμε σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει», είπε ο Υπουργός. Δεν μπορεί κάποιος να παλεύει για κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζουν εχθρικά τα αιτήματα των μαθητών, των εργαζόμενων, των ανέργων, γιατί έχουν να υλοποιήσουν, να στηρίξουν τα αιτήματα των επιχειρηματιών, τα αιτήματα του ΝΑΤΟ, τα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων κορακιών της περιοχής. Για αυτούς, όταν στους μαθητές λένε, στους εργαζόμενους, για την υγεία, για την παιδεία, για τα πάντα, ότι δεν υπάρχει σάλιο, σε αυτούς τσακ μπαμ βρίσκουν δισεκατομμύρια, δίνουν δωράκια όποτε και όταν το ζητήσουν. Το ΚΚΕ δεν είναι ίδιο με όλα τα άλλα κόμματα, κυρίως γιατί σε όλη αυτή την γραμμή του, σε όλη αυτή την προσπάθεια της πάλης του, έχει βασικό στόχο μια άλλη κοινωνία, μια άλλη οικονομία με τελείως διαφορετική οργάνωση. Με το λαό πρωταγωνιστή και πραγματικά στην εξουσία. Όλα τα άλλα κόμματα
είναι ίδια σε σχέση με αυτό που είναι και το πιο σημαντικό, γιατί παρά τις όποιες διαφορές τους, προσκυνάνε τους ίδιους θεούς, προσκυνάνε το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Και εμείς, φίλες και φίλοι, λέμε στο σύνθημα των μαθητικών μας φεστιβάλ, κάψε τα σενάρια που έχουν γράψει για σένα. Ό,τι δεν αρέσει σήμερα σε κάποιο μαθητή, στον κόσμο στον οποίο μεγαλώνει, έχει υπεύθυνο, έχει ονοματεπώνυμο. Είναι αυτή η ακριβώς η κοινωνία που στηρίζεται στην εκμετάλλευση, είναι αυτή η κοινωνία που ονομάζεται καπιταλισμός. Νόμος του, τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών. Κίνητρό του, η ανάπτυξη της κερδοφορίας, εφοπλιστών, βιομήχανων, τραπεζιτών, πάνω πάντα στη φτώχεια και στην δυστυχία των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων και της νεολαίας. Αυτό το σύστημα είναι που εξυπηρετούν τόσο όλες αυτές οι κυβερνήσεις, όσο και οι ενώσεις των καπιταλιστών, με πρώτη και καλύτερη στη γειτονιά μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάχτηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό οι μαθητές μπορούν να το καταλάβουν. Παρά το ότι έχουν δοθεί πραγματικά ένας πακτολός χρημάτων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουν επενδυθεί δεκάδες ώρες στα σχολεία, με εκδρομές, με μαθήματα, με εκδηλώσεις, για να αγαπήσουν οι μαθητές από μικρή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, με ένα και προχτεσινό βαρόμετρο που βγήκε, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, και μία έρευνα, το 74% του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένο, δεν έχει εμπιστοσύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προβληματισμό και την αμφισβητεί. Το 74%. Και για να πούμε την αλήθεια, δεν γίνεται και να μην αμφισβητείτε αυτή η σκληρή πραγματικότητα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός που τόσα έχει υποφέρει μέσα στην τελευταία δεκαετία να μην αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ευθύνες αυτής της Ένωσης των Μονοπωλίων, τις ιδιαίτερες ευθύνες των κυβερνήσεων που έχουν στρατηγική επιλογή να υλοποιούν και να υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Είναι φανερό, και όσο και να μην μπορεί να το γνωρίζει ένας νέος άνθρωπος, ένας μαθητής, γιατί δεν το γράφουν τα σχολικά βιβλία, αλλά μπορεί να το δει από πάρα πολλά μέσα πια στη σύγχρονη εποχή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυλακή των λαών. Δεν τους ενώνει, τους απομονώνει στη μιζέρια τους. Σε αυτήν υπάρχουν 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στα όρια της φτώχειας που αυτοί καθορίζουν. Και ποια είναι τα όρια της φτώχειας, πόσο μάλλον τα όρια με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που έπρεπε να ζει ο άνθρωπος. Σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση 17 εκατομμύρια είναι άνεργοι. Πάνω από 4 εκατομμύρια είναι άστεγοι. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που ρίχνουν μαύρο δάκρυ για το brain drain και το brain gain και πώς δεν θα φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, είναι κανόνας, είναι νόμος, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κινητικότητα του νέου εργατικού δυναμικού όπου το χρειάζεται το κεφάλαιο να πηγαίνει, να έχει διαβίου εκπαίδευση και μόρφωση και να ακολουθεί αυτό το δρόμο χωρίς δικαιώματα. Δεν είναι ελληνική ιδιομορφία το ότι οι οικογένειές σας πληρώνουν ένα κάρο λεφτά στα φροντιστήρια, ένα κάρο λεφτά για να μορφωθείτε, να σπουδάσετε, να περάσετε στο πανεπιστήμιο και που συνεχίζουν να πληρώνουν ακόμα και τότε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κόστος που έχουν οι οικογένειες για τη μόρφωση των παιδιών τους ανέρχεται περίπου στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Την πρωτοκαθεδρία την έχει το πρότυπο του κυρίου Τσίπρα η Γαλλία με 2,2 δις. Ξέρετε, εκεί που οι μαθητές πρόσφατα στις κινητοποιήσεις τους δέσανε πιστάγκωνα και τους ξανάνε τρομοκράτες του Γκουαντάναμο επειδή κινητοποιήθηκαν με δίκαιες διεκδικήσεις. Είναι στη Γερμανία 1,5 δις, στην Ισπανία 500 εκατομμύρια, στην Αγγλία 6 δισεκατομμύρια και πάρα πολύ χρήμα βεβαίως δίνουν οι ελληνικές οικογένειες εδώ. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το 10% φεύγει από την εκπαίδευση, εγκαταλείπει τη δευτεροβάθμια πριν την ολοκληρώσει. Αυτή ήταν, αυτή είναι και αυτή θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αλλάζει. Αλλάζει όπως αλλάζει και το ίδιο το σύστημα που υπηρετεί. Δηλαδή γίνεται πιο επιθετική στα δικαιώματα της νεολαίας, στη μόρφωση, στη δουλειά με δικαιώματα, στη ζωή συνολικά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ρηχτεί στη μάχη και προσπαθεί να πείσει με νύχια και με δόντια και τους μαθητές όπως και όλο το λαό πως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει, να γίνει φιλική προς τους λαούς. Θέλει να καλλιεργήσει βεβαίως νέες αυταπάτες,
Το έκανε και το 2015 όταν η ελπίδα ερχόταν στην Ελλάδα και η Ευρώπη άλλαζε τότε με βάση το σύνθημά τους. Αυτό που επιδιώκει κύρια είναι να περάσουμε σε νέες αυταπάτες, να περάσουμε σε νέο συμβιβασμό. Τι συμβιβασμό? Να χωρέσουμε τις δικές μας ανάγκες μέσα στα σταθμά και στα μέτρα που αυτοί καθορίζουν. Ονομάζουν πρόοδο εν έτη 2019 το να ζει η νέα γενιά, η γενιά των σημερινών μαθητών, να έχει μπροστά της μια εργασιακή ζούγκλα, να έχει την περιπλάνηση από την κακοπληρωμένη δουλειά στην ανεργία, επί της ουσίας όπως και οι σημερινές γενιές που δουλεύουν, να ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες, από τους παππούδες και τους γονείς τους. Το πραγματικά όμως σύγχρονο και νέο δεν μπορεί να δεχτούμε ότι είναι τα μνημόνια, ότι είναι το ΝΑΤΟ, ότι είναι οι πολεμικές επεμβάσεις και η προσφυγιά. Δεν είναι προοδευτικό και σύγχρονο η Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας και της εκμετάλλευσης. Το πραγματικά σύγχρονο και νέο, όπως είπε και η μαθήτρια στο άνοιγμα, είναι να μπορούν οι μαθητές να μορφώνονται ολοκληρωμένα. Υπάρχουν όλες τις δυνατότητες για αυτό. Χωρίς διακρίσεις με βάση την τσέπη τους. Γιατί για εμάς, ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει στη διαδρομή σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο, ξανά σπίτι, διάβασμα σε ένα τέτοιο εξαντλητικό πρόγραμμα, δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι μια σύγχρονη δυνατότητα. Ο αθλητισμός να είναι δωρεάν με σύγχρονες υποδομές και ο καθένας θα μπορεί να αναπτύσσει την κλίση του σε αυτό, δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι σύγχρονη δυνατότητα. Για πρόσβαση στην τέχνη, τον πολιτισμό, να ανακαλύπτει κάθε μαθητής τα ταλέντα του και να τα αναπτύσσει. Και το ΚΚΕ σε όλα αυτά είναι το μόνο κόμμα που παλεύει και για την Ευρώπη τη μόνη ρεαλιστική, προοδευτική και ριζοσπαστική διέξοδο. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την Ελλάδα του σοσιαλισμού, από την Ευρώπη του σοσιαλισμού που μπορεί να λύσει σε βάθος και με προοπτική τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, να καλύψει τις μεγάλες σύγχρονες ανάγκες. Φίλες και φίλοι, τώρα τελευταία ιδιαίτερα, η κυβέρνηση προσπαθεί να εγκλωβίσει την νεανική ανησυχία που υπάρχει για την ύπαρξη ναζιστικών, ρατσιστικών, φασιστικών, ξενοφοβικών κομμάτων τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να την εγκλωβίσει και να την κάνει ψηφαλάκια, γιατί έτσι τα βλέπει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ψηφαλάκια για τις εκλογές. Καλλιεργεί την άποψη πως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην τελική ένα προοδευτικό κόμμα που μπορεί να τα βάλει με τους φασίστες. Η πραγματικότητα όμως και της τετραετίας που κυβέρνησε, που κυβερνά, τους διαψεύζει ξανά κατηγορηματικά. Μπορεί να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή από το ΣΥΡΙΖΑ που συγκυβερνούσε επί 4 χρόνια με το ακροδεξιό κόμμα των ΑΝΕΛ και επί της ουσίας άφηνε και έφερε στον αφρό της πολιτικής συζήτησης όλες αυτές τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές και άλλες εθνικιστικές αντιλήψεις? Η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κάθε ΣΥΡΙΖΑ, που όμως συγκεκριμένα έχει ευθύνη, για τεράστια ευθύνη για την καθυστέρηση της δίκης της, ως εγκληματικής οργάνωσης για την δολοφονία του Παύλου Φίσα και για άλλες εγκληματικές ενέργειες. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ που κάθεται δίπλα-δίπλα και φωτογραφίζεται πρόσφατα και στις παρελάσεις σε μια σειρά πόλεις της Ελλάδας, φωτογραφήθηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη της Χρυσής Αυγής. Και μην πούμε για το τελευταίο γεγονός πριν από μόλις 2-3 μέρες. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κουρουμπλής, φωτογραφήθηκε όλο χαρά με το σεσημασμένο φασίστα Μητροπολίτη Αμβρόσιο, που δήλωνε με περηφάνεια για όσους δεν το γνωρίζουν μέχρι πριν λίγο καιρό, καλύτερα ναζιστής και φασίστας σε σχέση με άλλα που ακουγόντουσαν. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κανένα ρατσιστικό και ξενοφοβικό ρεύμα στηρίζοντας και πίνοντας νερό, όπως το λένε, και στηρίζοντας με όλες τους τις δυνάμεις αυτούς που κάνουν τους πολέμους, αυτούς που δημιουργούν τα καραβάνια των προσφύγων, τις μεταναστευτικές ροές και μετά στείνουν τείχους, τείχοι τους εγκλωβίζουν σε hot spot σύγχρονα κολαστήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα αυτή την κοροϊδία την πάει και ένα βήμα παραπέρα. Λέει ότι όλοι αυτοί θα αντιμετωπιστούν με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη στήριξη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιστροφή δήθεν στις ιδρυτικές αξίες της, οι οποίες ήταν καλές, ήταν υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
θα προσφερόταν πραγματικά για γέλια αυτό το δίθεν επιχείρημα, αλλά ιδιαίτερα για την νεολαία που δεν την έχει ζήσει ούτε την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε όλη της την πορεία, μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που σε κράτη-μέλη της αποδίδονται τιμές σε συνεργάτες των Ναζί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την ίδια ώρα έχει απαγορεύσει τη δράση σε δεκάδες κομμουνιστικά κόμματα στα κομμουνιστικά σύμβολα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει ιδρυτική της αξία το ανιστόρητο και άρρωστο κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων, της εξίσωσης του φασισμού με το σύστημα που το τζάκισε τον κομμουνισμό. Ας τα σκεφτούν λοιπόν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ οι μαθητές, που ιδιαίτερα εκείνοι με τη δράση τους αντιπάλεψαν τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και την προσπάθειά τους να ρίξουν το φασιστικό και εθνικιστικό τους δηλητήριο στα σχολεία, ιδιαίτερα την περίοδο που κυριάρχησε στη συζήτηση η Νατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών. Στα σχολεία η Χρυσή Αυγή έφαγε πόρτα από αυτούς τους μαθητές που συγκρούστηκαν και με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να φέρει τη Συμφωνία των Πρεσπών για χατήρι του ΝΑΤΟ, του Τραμπ. Από τους μαθητές που δεν επέτρεψαν στους φασίστες να χύσουν με αφορμή το μακεδονικό το ρατσιστικό εθνικιστικό τους δηλητήριο, κόντρα και στη Νέα Δημοκρατία που προσπάθησε και προσπαθεί να ψαρέψει ψήφους στα θολά νερά του εθνικισμού. Οι μαθητές λοιπόν για αυτούς τους λόγους, για πολλούς ακόμα, έχουν επιλογή, ευκαιρία και συμφέρον. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ, να ενισχύσουν τη δική τους φωνή, να δυναμώσουν τη δική τους δύναμη, αυτό ακριβώς που θα βρουν την επόμενη μέρα στους αγώνες τους στο δρόμο. Σας καλούμε παντού να στηρίξετε το ΚΚΕ, γιατί θα βρείτε μπροστάρι στους αγώνες τόσο στη συλλογική αλλά τόσο και στην ατομική σας προσπάθεια να μορφωθείτε, να σπουδάσετε, να δουλέψετε με δικαιώματα συνολικά στη ζωή σας. Θα βρείτε πάντα δίπλα σας τους κομμουνιστές. Όσο πιο ισχυροί είναι στην Ευρωβουλή, σε δήμους και σε περιφέρειες, τόσο πιο δυνατή θα είναι η στήριξη, η προοπτική που μπορεί να έχει ο αγώνας σας. Εκεί θα βρείτε την επόμενη μέρα των εκλογών και την ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Εκεί θα βρείτε την επόμενη μέρα των εκλογών και την ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια Αττικής, που είναι επικεφαλής ο σύντροφος ο Γιάννης ο Πρωτούλης, και στο Δήμο Περιστερίου με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Σιδέρη, και στο Δήμο του Εγάλεο με υποψήφια δήμαρχο τη συντρόφισσα Βιβί Δάγκα. Άρα ψηφίζουμε ΚΚΕ παντού, είναι η επιλογή υπερήφανη, είναι η επιλογή ανυπότακτη, γιατί ψήφο στο ΚΚΕ σημαίνει ότι σηκώνω κεφάλι, ψήφο στο ΚΚΕ σημαίνει ότι στέκομαι, παλεύω, δρώ με βάση τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες μου, δεν κάνω βήμα πίσω. Ψήφο στο ΚΚΕ γιατί την οργή μας στο σύστημα δεν μπορούμε να τη χαρίσουμε ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε σε άλλα κόμματα που σήμερα τα ψηφίζεις και αύριο δεν ξέρεις πού θα σου ξημερώσει ψήφο σου, σε ποια κυβέρνηση θα είναι τσόντα ή τι μπορεί να κάνουν την επόμενη μέρα. Αυτοί που μας μαυρίζουν τη ζωή, αυτούς πρέπει να τους μαυρίσουμε και εμείς. Ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει εκδίκηση για όσα ζούμε εξαιτίας τους. Αισιόδοξα λοιπόν, μαχητικά, ψήφος στο ΚΚΕ είναι το μόνο μήνυμα ελπίδας που μπορεί να βγει από τις κάλπες για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, για να κατακτήσουμε το μέλλον και τη ζωή που μας αξίζει, πάντα κόντρα στο ρεύμα της υποταγής και του συμβιβασμού. Δεν πρόκειται να διαλέξει νεολαία ποιος θα επιτίθεται στα δικαιώματά της από καλύτερη θέση. Αυτό που διαλέγουμε, αυτό που δυναμώνουμε, είναι αυτόν που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα της νεολαίας, αυτόν που θα αντιστέκεται, αυτόν που θα δυναμώσει πραγματικά τον αγώνα της ελπίδας και της προοπτικής. Σας ευχαριστώ.